νιώθω ευγνώμων απέναντι στην ιστορική συγκυρία, την έχετε περιγράψει τόσο καλά που δεν χρειάζεται να πω κουβέντα. Που έτυχε να μου δοθεί η ευκαιρία να είμαι κι εγώ ένας από εσάς. Δεν ανήκω στην κυρία Γενιά και αυτό είναι γνωστό. Θα μιλήσω για τα πολύ εύκολα και τα πολύ δύσκολα. Δύσκολο ήταν στην αρχή να πείσουμε εσάς, τους τότε φοιτητές. Και καλά κάναμε να είναι δύσκολο. Γιατί κι εσείς δεν μας εμπιστευόσασταν και εμείς σας εμπιστευόμασταν. Δηλαδή, εμείς ήμασταν οι καθηγητές, οι προγραμματάκηδες, ήμασταν απέναντι, ήμασταν ταξικοί εχθροί, ήμασταν όλα αυτά τα κακά πράγματα. Και έτσι ήταν. Γιατί ήμασταν τραγική μειοψηφία. Γι' αυτό είπα παράδοξο της ιστορίας, τα είπε ο Λάζαρος, τα είπε ο Τάκης. Επομένως, κάπως έπρεπε να σας πείσουν. Και είχα ένα στρατιώτικο στο Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, στην Ξάνθη. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί σήμερα εδώ. Τρεις φορές με ρώτησαν, το εννοείται, εννοούσε ή πως δε, ότι θα συνεχίσει τις απεργίες της για να στηριχθούν πάνω μας και να προχωρήσουν σε επιθυμίες, καταλήψεις ή ό,τι άλλο. Τρεις φορές έπρεπε να απαντήσω ναι, το εννοούμε. Τρεις φορές μετά από 10 φορές ερωτήσεις. Τι να πρωτοθυμηθώ. Να θυμηθώ την ειρήνη που έδινε τη μάχη μέσα στη σχολή, τη δική μας μαύρη σχολή, τον ηλεκτρολόγο. Που τολμούσαν να της μιλήσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μόνο παπούτσι δεν είχε βγάλει να του πει που συναδέλφου μου, οι οποίοι σπάγανε μισήδε. 10 χρόνια στείλαν άλλο παιδί, διαλύσατε το. Έπρεπε να πάμε σε αυτέ τι πολλέ 400 τόσε εκδηλώσει που γίνονταν ανά την Ελλάδα, σε πόλει που δεν είχαν και πανεπιστήμιο και δεν ήμασταν εμεί. Ήσασταν εσεί, εκπρόσωποι διπτών, ήσαν εκπρόσωποι των καθηγητών, τη ΣΚΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ. Έπρεπε να πείσουμε τι μανάδε. Σας, συμβολικό αυτό, γιατί να πληρώνουμε το ενίκη, αφού τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα, μας έχουν πίσω. Τι λέτε κάνουν, τα παιδιά είναι σε καταλήψεις στους δρόμους, αγωνίζονται, για σας αγωνίζονται, έχουμε να τους πείσουμε. Ήταν εύκολο για μένα αυτό. Αλλά στηριζόμουν πάνω σε εσάς. Δηλαδή, εγώ είχα, αν θέλετε, την εμπιστοσύνη του γονιού ότι σαν δάσκαλος έπρεπε να πω μια κουβέντα και θα την ακούγανε. Δεν μου ακούγανε βέβαια, δεν πιστεύανε. Μας είχαν και εμάς απέναντι και καλά κάνανε. Κάποιο λόγο είχαν. Όταν δεν κατάφερε ο Πρετεντέρης και η παρέα του, κακό ένα στιγμό του ακόμα, να πείσουν την ελληνική κοινωνία και τις μαμάδες ότι εσείς είσαστε οι αλήτες, οι τεμπέκτες, οι αιώνιοι φοιτητές, στην καλύτερη περίπτωση, τα παιδιά που είσαστε στους καναπέδες της καφετέρειας, αφού δεν κατάφερε να πείσουν την ελληνική κοινωνία χάρη στις μαζικές κινητοποιήσεις που έγιναν και τις καταλήψεις βέβαια, αναγκάστηκαν να πούνε με non-papers χαρτιά που κυκλοφορούσαν στις εφημερίδες ότι ο Λεωνίδας Απέκης, ο Λάζαρος, κινητοποιεί τους φοιτητές από την Ελλάδα όλη και τους κατεβάζει στην Αθήνα. Αυτό το πράγμα ήταν το εξής πολύ απλό. Πώς είναι δυνατόν να κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη, από την Ξάνθη, από την Κρήτη, από την Πάτρα, φοιτητές κάθε Πέμπτη, με τι λεφτά. Δεν μπορεί. Αυτή η περίεργη είναι που πληρώνει. Μας καλέσαν λοιπόν στην εισαγγελία. Στην εισαγγελία δεν αντιμετωπίσαμε μόνο τον εισαγγελέα, αλλά όλη τη διοίκηση της αστυνομίας. Εκεί ήταν πράγματι πανηγύρι. Πιστέψτε μας, το χαρήκαμε. Πήγαμε με τον Κώστα του Παπαδάκη. Ναι, με τον Κώστα του Παπαδάκη σαν δικηγόρο, γιατί έπρεπε να έχουμε και μια νομική στήριξη. Και ανάμεσα στα πολλά, μου λέει ο εισαγγελέας, που είναι ο κύριος ο Αλτσίνηρας, σας πήραμε τηλέφωνο. Λέω, πώς μας βρήκατε. Σας πήραμε τηλέφωνο. Μα λέει, το κινητό μου είναι απόρριτο. Πετάγεται ο Γαδάκης, εγώ το έδωσα. Γυρίζω στο Παπαδάκη, τα ακούς. Τα απόρριτα τηλέφωνα. Ήταν αυτό, ήταν. Εμείς διασκεδάζαμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί πιστεύαμε σε αυτό που κάνατε και κάναμε όλοι μαζί. Είχαμε ήδη κατακτήσει την εμπιστοσύνη και για να πω και τι πιστεύω από εδώ και μπρος. Αν σήμερα υπάρχουν στρώματα κοινωνικά τα οποία δεν εμπιστεύεστε εσείς, αφήστε με μένα, τότε θα πρέπει να ανακαλύψετε ανάμεσα σε αυτούς ανθρώπους οι οποίοι κάτι λένε, κάτι θέλουν. Είναι αυτό που λέει η ειρήνη και όχι μόνο η κοινωνική αριστερά. Υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι οι άνεργοι, οι επισφαλώς εργαζόμενοι, οι zero hours contractors, δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται με μηδενικό χρόνο στην Αγγλία και όχι μόνο. Φαντάζομαι μπορεί να έρθει και εδώ, αν δεν έχει έρθει. Αυτοί όμως όλοι κάτι πρέπει να πούν. Κλείνω γρήγορα. Πόνεσαι όμως, θα ήταν εύκολα. Πόνεσαι όμως και οι 49, και δεν τα 49 μόνο, οι συλλήψεις, οι τραυματίες, αλλά αυτό ήταν και το δικό μας καθήκον, να είμαστε δίπλα, να τρέχουμε στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια και να προσπαθούμε με νομική στήριξη, με ιατρική στήριξη, όσοι από εμάς μπορούσαν, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα.
Νομίζω ότι η συμβολική κίνηση της κοπελιάς, δηλαδή Ρόδρες, που σηκώνει το χέρι και τραβάει μια σφαλιάρα στο βάζο, είναι η καλύτερη στιγμή που μπορεί να μείνει στην ιστορία. Είναι θράσος αυτό για την αστική κοινωνία. Αυτό είναι το κέρδος. Τα ξένα μιμιέ. Δεν τολμούσαμε να έρθουν, τουλάχιστον στις μεγάλες, στις δύσκολες στιγμές που σκυπούσε η αστυνομία. Δεν μπορούσαν να έρθουν μέσα στους δρόμους, εκεί που ήσασταν εσείς. Μας καλούσαν στους πεζόδρομους του Φυσίου να πάμε για να πάρουν συνέντευξη από εμάς, από τους ΖΑΦ, από όποιους άλλους συντρόφους και να δώσουν στοιχεία. Και εδώ στο Ταμίδια μέχρι και την Αλ Τζαζίρα είχε έρθει εδώ και έπαιρνε στοιχεία. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Γιατί ο Σαρκοζή είχε πει, εδώ δεν θα το κάνει την Ελλάδα. Κάτι σήμαινε αυτό, τότε που είχε περάσει ένα νόμο. Και πήρε πίσω τον νόμο. Καταλήγοντας, ήμασταν δυο, ήμασταν τρεις, γίναμε 1013. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος αυτό είναι το μήνυμα και μία μικρή μικρή κατάθεση, είσαστε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ήμασταν πολύ λιγότεροι, κάποιοι που νομίζαμε ότι κάτι μπορεί να γίνει κάποτε. Είσαστε πάρα πάρα πολύ. Μία μικρή κατάθεση είναι ότι τότε ο ΣΔΕΠ είχε ιστοσελίδες. Έχει πολύ υλικό, θα σας το μεταφέρω, μπορεί να δείτε στοιχεία. Γεια σας.